Οργή επικρατεί στη Μόσχα για την Τουρκία, καθώ μετά την Ουκρανία, άλλο ένα εχθρό τη Ρωσία, η Πολωνία θα αποκτήσει τα μπαϊρακτάρ. Όπω ανέφερε χθε πρώτο το Πενταπόσταγμα, η Πολωνία θα αγοράσει 24 μπαϊρακτάρ από την Τουρκία, γεγονό που την καθιστά την πρώτη χώρα μέλο του ΝΑΤΟ που αποκτά αυτά τα μη επανδρομένα οπλισμένα αεροσκάφη. Μιλώντα στο δημόσιο ραδιόφωνο, ο Πολωνό Υπουργό Άμυνα Μπλάζα είπε ότι τα Μπαϊρακτάρ, τα πρώτα εκ των οποίων πρόκειται να παραδοθούν τον επόμενο χρόνο, θα είναι εξοπλισμένα με αντιαρματικά βλήματα. Η Βαρσοβία θα αγοράσει επίση ένα πακέτο επιμελητειακή υποστήριξη και εκπαίδευση. Οι Ρώσοι άμεσα στέλνουν μήνυμα στην Τουρκία για αυτή του την κίνηση, καθώ το avia.pro, το μέσο μαζική ενημέρωση που έχει στενέ σχέσει με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα, ανέφερε την κατάρριψη 5 μπαϊρακτάρι στη Συρία σε λίγες μέρες. Το δημοσίευμα αναφέρει το ρωσικό σύστημα Pantsires κατέρριψε τουλάχιστον 5 τουρκικά αεροσκάφη μπαϊρακτάρι στη Συρία. Οι απώλειες των Τούρκων στη Συρία είναι πολύ μεγαλύτερες στις τελευταίες ημέρες, ωστόσο θα επικεντρωθούμε μόνο στην απώλεια των μπαϊρακτάρ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τουρκία χρησιμοποίησε μπαϊρακτάρ και ανκαές στη Συρία, τα οποία επιτέθηκαν στις θέσεις του Συριακού στρατού. Αμέσω ενεργοποιήθηκαν τα Πάντσε S, τα οποία κατέριψαν τα τουρκικά UAV, αναφέρει το ρωσικό δημοσίευμα. Το Μπαϊρακτάρ είναι αρκετά ευάλωτο απέναντι στα συστήματα αεροπορική άμυνα τη Ρωσία λόγω τη χαμηλή ταχύτητά του και τη περιορισμένη ευελιξία του. Το θέμα όμω είναι ότι η χώρα μα πρέπει όχι μόνο να κινηθεί στην κατασκευή δικών τη drone, αλλά να αγοράσει και τα λεγόμενα έξυπνα όπλα, τα οποία θα τυφλώνουν τα Μπαϊρακτάρ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.